Ρόλο ελεγκτή αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία στο νέο αντικαπνιστικό νόμο, αφού θα έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώνει παραβάσεις και να επιβάλλει κυρώσεις. Οι αστυνομικοί πάντως δεν φαίνονται να ενθουσιάζονται με τα νέα καθήκοντά τους, αφού δηλώνουν ότι ουσιαστικά πρόκειται για πάρεργο. Θέλουμε να παρέχουμε μια συνδρομή, αλλά αν είμαστε εμείς αυτοί που θα το κάνουμε τον έλεγχο, γιατί αυτό για μας είναι ακόμα ένα πάρεργο. Έχουμε ήδη αρκετά φορτωμένα στην πλάτη μας πάρεργα, όπως είναι οι επιδόσεις των δικογράφων, όπως είναι τα γήπεδα. Λοιπόν, δεν φτάνουμε για όλα. Η δουλειά μας είναι, η φύση μας είναι η άλλη. Η φύση της δουλειάς μας είναι να είμαστε ο περίπτωτο πολίτη, να αστυνομεύουμε, να διαφυλάττουμε την περιουσία του και να τον προστατεύουμε. Συνδρομή μπορούμε να παρέχουμε σε έναν υπάλληλο εάν χρειαστεί, παρά τα αυτά αυτός ο έλεγχος για το κάψιμο θα πρέπει να γίνεται από μια άλλη υπηρεσία. Δηλαδή να μην είμαστε εμείς αυτή η κύρια υπηρεσία που θα ενεργεί τους ελέγχους για το κάπνισμα. Να είμαστε εκεί πέρα μόνο ως συνδρομή εφόσον παραστεί ανάγκη και είναι επιθυμητό αυτό να το κάνουμε. Το νέο πλαίσιο για την καθολική και πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στη χώρα μας επικαιροποιεί το Υπουργείο Υγείας με 3 άρθρα στο σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Στις σημαντικές αλλαγές του νόμου είναι η απαγόρευση του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων που μέχρι τώρα βρίσκονταν εκτός της απαγόρευσης. Ζητούμε να απαλλαγούμε από αυτά. Τα πρόστιμα να κόβονται από υπηρεσίες που είναι αρμόδιες, όπως είναι η Διεύθυνση Υγείας, όπως είναι, ξέρω ποια υπηρεσία θα κρίνει αρμόδια η πολιτεία για να κάνει αυτή τη δουλειά. Εμείς ζητούμε να απαλλαγούμε από αυτά. Να πρόστιμα και στον καταστηματάρχη και στον πελάτη για την καπνίζα, γιατί μετά από πίσω μας περιμένει μια άλλη αλληλογραφία, μια άλλη διαδικασία, γιατί είναι απαιτούνται εργατόρες. Εμείς να είμαστε εκεί πέρα εφόσον απαιτηθεί για αποφυγή διενέξεων, τυχόν διενέξεων μεταξύ καταστηματάρχη και αυτού που θα κάνουν τους ελέγχους, να είμαστε παρόν, ναι, παρά τα αυτά να απαλλαγούμε από αυτό το πάρεργο, γιατί μετά τους ελέγχους απίσω υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία γραμματιακής υποστήριξης που θυμηθεί να πρέπει να την κάνει η αστυνομία. Έτσι. Δηλαδή να κάνουν, άλλοι να κάνουν τα πρόστιμα επιβάλλουν, άλλοι να κάνουν την απαραίτητη μετά δουλειά που επαιτείται για την ενημέρωση των υπηρεσιών και εμείς θα είμαστε εκεί πέρα επικουρικά. Να μην δηλαδή είμαστε εμείς αυτοί που θα κόβουμε τα πρόστιμα. Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση αλλά και προσωπική δέσμευση, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει για τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Από ό,τι έχω μάθει, θα είναι παράβαση και από το Υπουργείο Υγείας και θα προλάβεται, ίσως να προλάβεται και στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εντάξει, για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η αρμόδια είναι υπηρεσίες τροχιάς. Σε αυτό, εφόσον θεσπιστεί στον κώδικα της κυκλοφορίας, θα πρέπει τους ελέγχους και τα πρόστιμα να την επιβάλλουν οι συνάδελφοι. Αλλά αυτό είναι που συζήτηση, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ενταχθεί ή όχι. Εφόσον ενταχθεί, με τα χαρά. Εφόσον βέβαια δεν ενταχθεί, εφόσον και θα υπάρχουν συνεργεία κλιμάκια στον δρόμο, θα μπορούμε και πάλι να παρέχουμε συνδρομή εφόσον απαιτηθεί και υπάρχει κάποια διάνοιξη με κάποιον οδηγό. Διευκρινίζεται πάντως ότι οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και ίσπραξης των σχετικών προστήμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστήμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.